Μπορούμε να πούμε και λίγα λόγια για το κομποσκοίνι, το οποίο είναι ένα συσσαγωγικά εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είτε λαϊκοί, είτε ιερείς, είτε μοναχοί, είτε επίσκοποι, είτε διάκονοι, είτε πατριάρχες. Είναι το κατεξοχήν όργανο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει κατά την ώρα της προσευχής. Να πούμε λοιπόν λίγα λόγια για αυτό. Το κομποσκοίνι θα το συναντήσουμε σε διάφορα μεγέθη. Θα βρούμε το μέγεθος των 33 κόμπων, αλλά και σε μεγαλύτερα. Είναι το 50, είναι το 100, είναι το 500 και συνεχίζεται και άλλα πιο μεγάλα μεγέθη ακόμη. Το 33 είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να φοράμε όλοι στο χέρι μας. Είναι αυτό εδώ το κομποσκοίνι. Όπως βλέπετε φοράω και εγώ στο χέρι μου ένα 33 κομποσκοίνι. Είναι το 50, όπου αυτό εδώ για παράδειγμα είναι ένα κομποσκοίνι 50. Και είναι συνήθως πλεγμένο παραδοσιακά από μαλλί. Μαλλί προβάτου για να μας θυμίζει ότι όλοι εμείς είμαστε τα λογικά πρόβατα του καλού ποιμένος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το κομποσκοίνι στο τέλος καταλήγει σε ένα σταυρό. Όπως βλέπουμε, αυτό εδώ έχει πλεκτό σταυρό και έχει και σιδερένιο σταυρό πάνω. Και στην άκρη, αυτό δεν έχει, αυτό όμως εδώ έχει, βλέπουμε ότι έχει μία φούντα. Η φούντα αυτή είναι για να σκουπίζουμε τα δάκρυα όταν πλέον φτάσουμε σε τέτοια πνευματικά επίπεδα, όπου θα φτάνουμε σε κάποια πνευματική κατάνοιξη και θα έχουμε πλέον αντιληφθεί και καταλάβει τις αμαρτίες μας. Ο σταυρός ο οποίος έχει πάνω είναι για να μας δείχνει ότι ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία όλων εμάς και του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Έχει χρώμα μαύρο, όπου συμβολίζει το πένθος των αμαρτιών. Το χρώμα το μαύρο είναι και το παραδοσιακό, θα το βρούμε όμως και σε πολλά άλλα χρώματα, όπως θα δούμε εδώ κάποια που έχω, όπως είναι το πορτοκαλί, το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο, αλλά αυτό είναι, λέγεται κυρωμένο. Και υπάρχει και άλλο κομποσκοίνι που είναι το κομποσκοίνι με πιο χοντρές πλέξεις, που είναι με λάστιχο και κομποσκοίνι που είναι χωρίς λάστιχο. Τα κομποσκοίνια είναι μαύρα ακόμη για ένα λόγο, για να μας δείξουν ότι πρέπει να είμαστε νυφάλιοι και να έχουμε σοβαρότητα κατά την ώρα της προσευχής, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Πάμε να πούμε πώς φτάσαμε στο να έχουμε σήμερα το παραδοσιακό κομποσκοίνι, αυτό το οποίο είδαμε σε όλα αυτά τα μεγέθη. Ο Μέγας Παχώμιος το 320 μετά Χριστόν ίδρυσε με τη βοήθεια του Αγίου Αντωνίου τα μοναστήρια, όπου οι μοναχοί οι οποίοι πήγαιναν στα μοναστήρια ήθελαν να μπορούν να προσεύχονται χωρίς να αποσπάται η προσευχή τους. Διότι παρατηρούμε ότι όταν προσπαθούμε να προσευχηθούμε, αποσπάται η προσοχή μας την ώρα της προσευχής και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε με τίποτα. Έτσι λοιπόν οι μοναχοί έφτιαχναν κάποια αυτοσχέδια κομποσκοίνια με κάποιους κόμπους, αλλά ο Παμπώνυρος Διάβολος, λέει η παράδοση, έγινε τους κόμπους από τα κομποσκοίνια αυτά τα οποία έφτιαχναν οι μοναχοί και οι μοναχοί την ώρα της προσευχής μπερδεύονταν. Έτσι λοιπόν ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και εμφανίστηκε, λέει, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Άγιο Παχώμιο και τι έκανε, του έδειξε το πώς φτιάχνεται το κομποσκοίνι το οποίο έχουμε σήμερα. Το κομποσκοίνι αυτό έχει μέσα 9 κόμπους, ο κάθε κόμπος έχει 9 σταυρουδάκια, έχει 9 μικρούς κόμπους σταυρουδάκια, τα οποία δεν μπορεί ο διάβολος να τα λύσει, διότι δεν μπορεί να πλησιάσει τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζουμε μέσω από το κομποσκοίνι, με τη βοήθειά του, την εντολή την οποία μας έδωσε, την προτροπή μάλλον που μας είπε ο Απόστολος Παύλος, την αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μπορούμε σε κάθε κόμπο να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
να προσευχόμαστε δηλαδή για εμάς τους ίδιους, αλλά μπορούμε να προσευχόμαστε και στον Χριστό και για κάποιον συνάνθρωπό μας, ο οποίος είναι άρρωστος, ο οποίος δίνει εξετάσεις, ο οποίος θέλει μία βοήθεια. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Υπεραγία Θεοτόκη πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών ή Υπεραγία Θεοτόκη πρέσβευε υπέρ του ή της τάδε. Επίσης, κάποιος σε κάποιον Άγιο. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ή Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ κάποιου ατόμου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ακόμη, να μην το ξεχάσω, υπάρχει ακόμα μία δυνατότητα με το κομποσκήνι την ώρα της προσευχής, όπου μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τον ή την δούλη σου». Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε ιδιαίτερα τις πρώτες 40 ημέρες, όπου θα κοιμηθεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος συγγνώμη, κάποιος γνωστός, κάποιος φίλος, ώστε να τον βοηθήσουμε τις πρώτες 40 μέρες, όπου είναι και κρίσιμες για την μετάβαση του ανθρώπου από αυτόν τον κόσμο στον άλλο κόσμο. Μπορούμε να προσευχηθούμε συνδυάζοντας το κομποσκήνι με κάποια προσευχή, όπως είπαμε. Λέμε την προσευχή αυτή, αλλά μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλη προσευχή μέσα, όπως είναι το Πάτερ Ημών, πριν το κομποσκήνι, μετά, το που πιστεύω, τους ψαλμούς, αλλά και να κάνουμε και κάποια μετάνοια, όπου τις μετάνοιες μπορούμε να τις μετράμε και με τους κόμπους του κομποσκηνιού. Παίρνουμε το κομποσκήνι στο αριστερό μας χέρι, ώστε το δεξί μας χέρι να μπορούμε να το έχουμε ελεύθερο, για να μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας όποτε χρειάζεται, όποτε θελήσουμε ή αν το έχουμε στο πρόγραμμά μας, μπορούμε ταυτόχρονα με την ευχή να κάνουμε και το σταυρό μας. Το κομποσκήνι βοηθάει εκτός από το μέτρημα των ευχών ή της μετάνοιας, βοηθάει επίσης να μην εμφανίζεται και ο λογισμός της βιασύνης. Γιατί όταν δεν έχουμε το κομποσκήνι, μπορούμε να λέμε «Κύριε σου Χριστελεϊσόν, Κύριε σου Χριστελεϊσόν, Κύριε σου Χριστελεϊσόν, Κύριε σου Χριστελεϊσόν». Όταν όμως έχουμε το κομποσκήνι, μπορούμε αυτό να το μετριάσουμε και να λέμε, διότι το δάχτυλο δεν μπορεί να πάει και πάρα πολύ γρήγορα, «Κύριε σου Χριστελεϊσόν με, Κύριε σου Χριστελεϊσόν με, Κύριε σου Χριστελεϊσόν με». Έτσι λοιπόν, μετριάζουμε την βιασύνη και δεν μπορούμε να βιαστούμε την ώρα της προσευχής. Το κομποσκήνι μπορούμε να το έχουμε στην τσέπη μας. Αυτό το κομποσκήνι το έχω εγώ πάντα στην τσέπη μου και όταν περπατάω στον δρόμο, για παράδειγμα, μπορεί από συνήθεια να βάλω το χέρι μου μέσα στην τσέπη και να το πιάσω. Εκείνη λοιπόν θυμάμαι και λέω το κομποσκήνι. Που περπατάω και δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, ας κάνω προσευχή. Έχω το χέρι μου μέσα στην τσέπη, περπατάω στον δρόμο και λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν έχουμε κάποια στιγμή απραξίας, είτε στη δουλειά μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλη στιγμή της ζωής μας, μπορούμε να βγάλουμε το κομποσκήνι από την τσέπη και να πούμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Επίσης, το κομποσκήνι που φοράμε στο χέρι μας δεν είναι για ομορφιά, δεν το βάζουμε για στολίδι. Το κομποσκήνι που βάζουμε στο χέρι μας είναι για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάντα αυτό που είναι μέσα στο χέρι μου, το φοράω έτσι, ας πούμε, εισαγωγικά για στολίδι, στο χέρι. Αλλά όταν δεν το έχω πάρει μαζί το άλλο, χρησιμοποιώ αυτό καμιά φορά. Αλλά επί το πλείστον, θυμάμαι πάντα και έχω ένα κομποσκήνι μέσα στην τσέπη, έχω ένα κομποσκήνι μέσα στο αυτοκίνητο, έχω ένα κομποσκήνι στο γραφείο, έχω ένα κομποσκήνι στο ιερό. Διότι όπως λέει και ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος, ο Μπριαντσιανίνοφ, ότι την ώρα της προσευχής, την ώρα της εκκλησίας, όπου πάμε σε μακροσκελής εκκλησιασμό και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, μπορούμε να πάρουμε το κομποσκήνι και εκείνη την ώρα να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν συναντάμε μια χάντρα ή το σταυρό, εκείνη την ώρα παρακολουθούμε, εάν προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τον εαυτό μας, εάν είμαστε συγκεντρωμένοι ή όχι. Γιατί όταν μπορούμε να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με το κομποσκήνι ακόμη και ο νους μας να έχει φύγει και να μην συγκεντρωνόμαστε. Η προσευχή έχει ονομαστεί επίσης από τους πατέρες τέχνη των τεχνών και αυτή η τέχνη που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Άγιο Παχώμιο είναι το κομποσκήνι, το οποίο μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε την ώρα της προσευχής για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πνευματική ανάβαση, να ανεβεί η ψυχή μας πιο ψηλά και να φτάσουμε κοντύτερα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.